Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από το όμορφο Καστανόδασος του Παλαιογορείου εδώ στο Δήμο Παγκαίου, όπου μετά από μία παύση περίπου 2-2,5 ετών, η ημέρα του Κάστανου και πάλι είναι εδώ. Ο κόσμος, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι φορείς, είμαστε εδώ για να απολαύσουμε άφθονα κάστανα, ψητά και βραστά, άφθονο κρασί, καλή διάθεση και θετική σκέψη για να πάμε μπροστά και να αντέξουμε κι άλλο. Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε πολιτιστικούς συλλόγους από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγκαίου και όχι μόνο. Θα συνομιλήσουμε με κόσμο, αλλά και φορείς. Μείνετε συντονισμένοι.
κόψουμε λίγο και να πούμε μεταξύ του Δημάρχου και του Αντιπεριφερειάρχη, να πούμε μια καλημέρα εδώ πέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά. Ξεπέρασε τις προσδοκίες γενικότερα. Δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ όμορφα. Ο κόσμος το είχε ανάγκη βέβαια, αλλά και οφείλω, μια που μου δίνετε την δυνατότητα, σας ευχαριστώ κιόλας, να ευχαριστήσουμε την περιφέρειά μας και τον Αντιπεριφερειάρχη που είναι σήμερα εδώ, καθώς επίσης και όλους τους συντελεστές, τους πολιτιστικούς μας συλλόγους, οι οποίοι βοήθησαν πραγματικά την κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου, όλους οι οποίοι ήρθαν σήμερα εδώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να διασκεδάσει ο κόσμος και βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ κόσμος. Ευχαριστούμε τον έναν αντιπεριφερειάρχη, τον δεύτερο αντιπεριφερειάρχη, σύσσωμο και το Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε εδώ και πάρα πολλοί κόσμοι. Γιατί ξέρετε, από την ώρα που ήρθαμε, όλο ο πολιτιστικός σύλλογος ευχαριστεί τους πάντες, όσους συνέδραμαν για την διοργάνωση. Όταν πάει καλά, όταν πάει καλά, οφείλεις να το κάνεις. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη μετά από 2 χρόνια κρίσεως. Λογικά ήταν να έχει αυτή την επιτυχία. Μάλιστα. Παρόλα τα όποια προβλήματα, κύριε πολίτη, είμαστε εδώ, δίνουμε παρόν και συνεχίζουμε. Μια ανάσα ζωή σήμερα. Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο. Όπως είπε ο Δήμαρχος, μετά από 2 χρόνια πανδημίας, ο κόσμος είχε τεράστιες ανάγκες να εξωτερικεύσει τη χαρά του, τα συναισθήματά του και να γιορτάσει. Εμείς είμαστε εδώ μαζί με το Δήμο, συνδιοργανώσαμε αυτή την υπέροχη γιορτή και μαζί με τους πολιτικούς μας συλλόγους. Και του χρόνου να είμαστε όλοι γεροί. Αυτή είναι η ομορφιά και του Παγκαίου. Γιατί το Παγκαίο δεν είναι μόνο θάλασσα, όπως πολλοί νομίζουν. Το Παγκαίο είναι βουνό και θάλασσα. Τα υπέροχα βουνά μας είναι αυτά που βλέπετε και πρέπει να τα διαφημίσουμε κι άλλο στον κόσμο, προκειμένου να το brand του Παγκαίου να ενισχυθεί περισσότερο. Χρόνια πολλά, καλή συνέχεια και θα περάσουμε όμορφα. Δήμος Παγκαίου, λοιπόν, πλούσιος στα πάντα του. Έχει την δυνατότητα ο κόσμος σήμερα πραγματικά και με αυτή την πολύ καλή ημέρα να απολαύσει τη χλωρίδα, αλλά αν πάει λίγο και παραπάνω και την πανίδα του Παγκαίου, και νομίζω ότι το πιο ευχάριστο απ' όλα είναι αυτό και ο συνδυασμός που μπορεί να έχει το Παγκαίο, αυτή την ομορφιά, το Παγκαίο εδώ, το όρος μαζί με τη θάλασσα, είναι ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό και φυσικά θα συμφωνήσετε ότι και τουριστικά είναι ένας πόλος έλξης και ένα σημείο επισκεψιμότητας για όλο τον κόσμο και για τους δικούς μας τους πολίτες για να το απολαμβάνουν, φυσικά και τους τουρίστες επισκέπτες της περιοχής μας. Και με τους συνεργάτες σας εδώ, τον κύριο Τσάκαλο, την κυρία Μπαζίδο, τον κύριο Καλινικίδη, όλους εδώ, όλοι εδώ είναι. Και οι τοπικοί σύμβουλοι μας. Οι τοπικοί σύμβουλοι, οι πάντες, έτσι. Βεβαίως. Καλά να περάσουμε, Δήμαρχε. Καλή δύναμη σε όλους. Καλά να περάσουμε, κύριε Πολίτη. Καλά να περάσουμε. Να είμαστε καλά με υγεία, Χρήστο Νάκη. Είμαστε εδώ, το έχω πει εγώ, τη γιορτή του Κάστανου. Είναι μια γιορτή η οποία αναδεικνύει και τα παραδοσιακά προϊόντα και τις παραγωγές της περιοχής μας. Τη στηρίζαμε και τη στηρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια σαν περιφέρεια. Βλέπετε την ομορφιά του βουνού, είναι ένας χώρος επισκέψιμος όπου ο καθένας μπορεί να έρθει όχι μόνο σήμερα, αλλά και σε άλλες μέρες για να κάνει μια διαδρομή για αναψυχή. Νομίζω ο Δήμος Παγκαίου κάνει τα πάντα για να διατηρεί και τον χώρο καθαρό, αλλά και επισκέψιμο και προσβάσιμο, και αυτό είναι προς τιμήν του. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και συγχαρητήρια στους συλλόγους και στα παιδιά που πραγματικά αγωνίστηκαν για να κάνουν σήμερα αυτή την εκδήλωση τόσο επιτυχημένη. Είναι πολύ σημαντικό να είστε καλά. Βλέπουμε, αν μου επιτρέπετε, και πάρα πολύ νεολαία. Βλέπουμε πάρα πολύ νεολαία και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, Μάρκο, έλα εδώ. Ο Μάρκος, μαζί με τόσα παιδάκια που βλέπουμε σήμερα εδώ. Έλα, Μάρκο. Και είναι χαρά μας που συμμετέχει και το Δημοτικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων εδώ. Μάρκο μου, πώς αισθάνεσαι? Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και βλέπω όχι μόνο νέους, αλλά και πολύ μεγάλους σε ηλικία που παρότι ψηλά στο βουνό ήρθαν εδώ πέρα. Έχουμε και πολύ ωραία μέρα και ο σύλλογος εδώ έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Μπράβο σε όλους. Να έχουμε πάντα τέτοια, πάντα χαρές. Έτσι ακριβώς, μετά από μια παύση γενικότερα λόγω της κατάστασης. Έτσι ακριβώς. Είμαστε εδώ πέρα και η χρονιά που προμηνύεται να είναι ακόμα καλύτερη. Να έχουμε όλοι τον ίδιο ενθουσιασμό να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στον έργο. Να είστε καλά. Έτσι, είναι σημαντικό, Δήμαρχε. Και εμείς ευχαριστούμε γιατί πραγματικά βοηθάτε, όχι για να προβάλλονται οι εκδηλώσεις του Δήμου μας, αλλά βοηθάτε νοερά να επισκέπτονται και αυτό το πολύ πολύ όμορφο φυσικό πλούτο και περιβάλλον που έχει το Παγκαίο μας. Ευχαριστούμε, Γιάννη μας. Να είστε καλά. Κύριε Καλινικίδη, κύριε Τσάκαλε, γεια σας και σε εσάς. Λοιπόν, χαίρετε. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο και να περνάνε καλά, να περνάνε πάντα καλά. Εμείς θα φροντίζουμε για αυτό σαν Δήμος Παγκαίου. Έτσι, ακριβώς. Λέω να
μια υπέροχη μέρα σε ένα υπέροχο τοπίο. Ο Δήμος έχει τα πάντα, ο Δήμος Παγκαίου. Η θάλασσα τώρα ήρθε η ώρα του βουνού. Βλέπουμε εδώ είναι μια γιορτή πραγματική με τη συμμετοχή όλων των ηλικιών, από τα πιο μικρά παιδάκια μέχρι παππούδες. Είναι πραγματικά μια υπέροχη μέρα. Επαναρχόμαστε στην κανονικότητα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπετε τον κόσμο, την ανάγκη που έχει να πάει έτσι σε τέτοιες εκδηλώσεις. Συνεχίζουμε συγχαρητήρια σε όλους, στο Δήμο, στην Κοινοφελή, στον Πολιτιστικό Σύλλογο, στους εθελοντές, σε όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν να γίνει αυτή η υπέροχη εκδήλωση. Κύριε Γαγιά, το Παλαιοχώρι γιορτάζει σήμερα, έτσι? Με τη βοήθεια του καλού καιρού, όντως είναι μια μέρα εξαιρετική, με πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει όλες τις προσδοκίες η σημερινή προσέλευση του κόσμου. Όντως αντιλαμβανόμαστε και την ανάγκη που έχει ο κόσμος μετά από 2 χρόνια στέρησης λόγω του κορονοϊού να βγει και να διασκεδάσει, να προσεγγίσει τη φύση. Και για μας που ήμασταν από τους πρώτους που καθιερώσαμε τη γιορτή Καστάνου, δικαιωμένοι νιώθουμε μετά από τόσα χρόνια που συνεχίζεται, έστω και με τις δυσκολίες που δημιουργηθήκαν στο πέρασμα των χρόνων. Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε οπωσδήποτε όμως είναι θερμά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Παλαιοχωρίου που έχει την ευθύνη, το Τοπικό Συμβούλιο του Παλαιοχωρίου και γενικά όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα, γιατί όλα αυτά που βλέπετε γύρω δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχαν και εθελοντές, και φυσικά την αρρωγή του Δήμου Παγκαίου, να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας. Έτσι ακριβώς. Και δεν έχει πραγματικά να ζηλέψει τίποτα η περιοχή από άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα. Το Παλαιοχώρι θεωρείται από τα πιο όμορφα χωριά και του Δήμου Παγκαίου και του νομού Καβάλας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η άμεση πρόσβαση που έχει κάποιος πολίτης στο Καστανοδάσος. Βλέπετε ότι στα 200 μέτρα είναι ο περιφερειακός δρόμος του Παλαιοχωρίου, με εύκολη πρόσβαση μπορούν οικογένειες και βλέπετε ότι υπάρχει ατέλειωτος και παιδικός πληθυσμός, έτσι νεανικός, δεν είναι όλες τις ηλικίες σήμερα που συμμετέχουν. Και για μας μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε αυτή την τόσο όμορφη εκδήλωση που έχει καθιερωθεί από το 1993 ουσιαστικά και επίσημα από το 1999 πλέον στον Καποδιστριακό Δήμο τότε Παγκαίου και πήρε από τότε την έκταση με την οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Κυρία Χρυσαφούδη, καλώς βρεθήκαμε. Καλώς μας ήρθατε. Ημέρα Κάστανο εδώ στο όμορφο Καστανόδασος του Παλαιοχωρίου, έτσι. Πολύ σωστά, μετά από 2 χρόνια ζούμε μεγάλες στιγμές. Την ημέρα Κάστανο εδώ στο υπέροχο Καστανόδασος του Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Φαίνεται και από τον κόσμο που ήδη έχει αρχίσει να έρχεται το πόσο πολύ τους έλειψε όλο αυτό το να έρθουν, το να φάνε κάστανα, βραστά, ψητά, να πιούνε κρασάκι, να ακούσουν παραδοσιακή μουσική, να χορέψουν. Νομίζω είναι κάτι που έλειψε σε όλους μας και είμαστε στην ευχάριστη θέση τώρα πια να το πραγματοποιήσουμε. Κόσμος από πολλές περιοχές της Βορείου Ελλάδος, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι μας έκανε εντύπωση το πόσα πολλά τηλέφωνα ήρθαν στην Κοινοφελή με το να μας ρωτάνε για τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης εδώ και πάρα πολύ καιρό για να κλείσουν τη διαμονή τους, να έρθουν να απολαύσουν τα κάστανα του Παγκαίου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όντως, ήδη η προσέλευση είναι πολύ μεγάλη, έχει ξεκινήσει ο κόσμος να έρχεται και μακάρι να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, να διασκεδάσει και να περάσει όμορφα. Έπεσε μαζί με το τριήμερο και τις 28 Οκτωβρίου που έχουμε αρκετούς επισκέπτες στην περιοχή. Συνήθως έτσι συμβαίνει, γιατί διοργανώνουμε την εκδήλωση εδώ στο Παλαιοχώρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι αμέσως μετά την 28η του Οκτώβρη. Τώρα πέφτει και Κυριακή και νομίζω ευνοεί τους πάντες. Έχουμε και τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Εννοείται. Συμμετέχουν από το Δήμο Παγκαίου, από το Μυρτόφυτο, από την Ελευθερούπολη, από το Βόλακα, από την Προσοτσάνη νομίζω. Εννοείται εδώ από το Παλαιοχώρι ο Σύλλογος είναι ενεργός και πάντα κοντά μας. Και ο πολιτιστικός και ο χορευτικός. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο που πάντα μας βοηθάει και σε ό,τι τον ζητάμε έχει την καλή διάθεση να βοηθήσει και την καλή πρόθεση. Όπως επίσης αυτή την καλή πρόθεση έχουν και από την περιφέρεια Καβάλας. Είχαμε και φέτος μια πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Πολίτη. Μας βοήθησαν σε αυτή τη συνδιοργάνωση που τελικά κάναμε. Οι εθελοντές, πώς, τι να πεις για τους εθελοντές που πάντα είναι κοντά μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτε. Εννοείται για τα χορευτικά που πλαισιώνουν την όλη εκδήλωση, τον αντιδήμαρχο για την καθαριότητα και όλες αυτές τις μέρες που τρέχει, την πρόεδρο του χωριού. Γενικά όλους όσους βοήθησαν, συγγνώμη αν έχω ξεχάσει κάποιον, αλλά αυτό όλο γίνεται με την προσπάθεια πολλών. Πολύ ωραία στιγμή είναι και αυτή, η οποία ανεβαίνει αρκετός κόσμος εδώ στο μονοπάτι και έρχεται αντιμέτωπος με την φύση, έτσι. Με το Καστανόδασος και την πολυτέλεια να μαζέψει και την πολυτέλεια να μαζέψει και κάστανα. Εννοείται, όλο το δάσος είναι γεμάτο κάστανα, έχει την πολυτέλεια να μαζέψει κάστανα, να τα πάρει και στο σπίτι του, να κάνει ό,τι θέλει.
και μόνο που μπαίνεις και ηρεμεί η ψυχή σου σε αυτό το υπέροχο τοπίο, με αυτή τη θέα μέσα στο πράσινο και στη φύση, εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Και του χρόνου λοιπόν με υγεία και καλά να περάσουμε. Μακάρι να περάσετε κι εσείς όμορφα και όλος ο κόσμος που μας έκανε την τιμή να βρίσκεται κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Αλεξάνδρα Δαμίδου, σαν να μην πέρασε μια μέρα, αλλά πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε. Λοιπόν, που τα ξαναείπαμε. Εδώ. Καλώς ορίσατε. Επιτέλους μετά από 2 χρόνια ανταμώνουμε ξανά. Αν θυμάσαι, πέρυσι δώσαμε το ραντεβού. Λοιπόν, ο καιρός είναι σύμμαχος. Πρώτον είναι ο καιρός. Ο κόσμος πάρα πολύ. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται πάντα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί είναι μια εκδήλωση που είναι γνωστή όχι μόνο στον Όμο Καβάλας και στους Όμορους και πανελλαδικά. Πρώτη φορά έγινε το 1993. Εθελοντικά ήταν εκείνα. Δηλαδή, μόνο με τους ντόπιους δεν ήταν γνωστή. Και επανήλθε δειλά-δειλά. Και μετά επανήλθε το 1999 και καθιερώθηκε. Βέβαια, κάποια χρόνια ήταν και διήμερο, Σάββατο και Κυριακή. Τώρα γίνεται μόνον Κυριακή. Mm-hmm. Να μην παραλείψω να πω ότι από το 1999 την καθιέρωσε ο κύριος Παράσκος Σιμούδης, που ήταν ο δήμαρχος. Λοιπόν, ο κόσμος σήμερα εδώ μπορεί να απολαύσει τη φύση, τις ομορφιές, τα κάστανα είναι άφθονα, το κρασί, παραδοσιακή χορή. Επίσης μπορεί να περιηγηθεί αν θέλει και μέσα στο καστανοδάσος, υπάρχουν μονοπάτια. Κάποιοι με ρωτούσαν προηγουμένως πώς μπορούν να πάνε και προς το κάστρο. Υπάρχει το περιηγητικό μονοπάτι που μπορεί να πάει και φυσικά στο τέλος θα ανταμυφθεί με τις παραδοσιακές γεύσεις στα μαγαζιά του χωριού, να πιει τον καφέ του. Το πρόγραμμα είναι ελεύθερο και ανοιχτό για όλους. Πολύ καλά, ναι, πολύ ωραία. Εύχομαι να περάσει όλος ο κόσμος καλά. Σημαντικό. Και του χρόνου να έχουμε υγεία να ανταμώσουμε και πάλι. Τόσο συνέωραν για αυτό το αποτέλεσμα, αλλά πάνω απ' όλα και στον κόσμο ο οποίος αγκαλιάζει την εκδήλωση. Ναι, φυσικά. Το είχε ανάγκη, το έχουμε όλοι ανάγκη να διασκεδάσουμε. Θετικά μηνύματα. Εννοείται, το είδαμε και από το καλοκαίρι ότι ο κόσμος δεν άφησε εκδηλώσεις, πανηγύρια που γίνανε στα χωριά. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσαν και εννοείται πως δεχτήκαμε την πρόσκλησή τους για να συμμετάσχουμε και εμείς εδώ πέρα, σαν πολιτιστικό σύλλογο με το ΦΥΤΟ. Και με το χορευτικό σας τμήμα, το οποίο απαρτίζεται από πόσα μέλη? Απαρτίζεται σήμερα από 11 μέλη. Συνολικά είμαστε λίγοι παραπάνω. Λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσαμε να παξελθούμε όλοι. Και τι χορούς θα παρακολουθήσουμε? Θα χορέψουμε χορούς από τη Κεντρική Μακεδονία, από τον Ομό Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Θα σας απολαύσουμε λοιπόν και θα σας χαιρετήσουμε. Εννοείται. Σταθερή αξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση εκ μέρους του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Μυρτοφύτου, το Σύμβολο. Είμαστε σήμερα εδώ με μεγάλη μας χαρά. Επανεκκίνηση. Ακριβώς. Θα παρουσιάσουμε χορούς από τον νομό Θεσσαλονίκης φέτος. Όχι τους ντόπιους, τους δικούς μας όπως συνηθίζουμε να κάνουμε. Θα βγούμε λίγο παραέξω και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Με τα μέλη του χορευτικού τμήματος. Με τα μέλη του χορευτικού τμήματος, με την νεολαία μας. Θα δείτε ότι το τμήμα απαρτίζεται κυρίως από εφήβους. Αυτό είναι το πιο παρήγορο από όλα. Πολύ σημαντικό αυτό. Το να ασχολούνται νέοι με τον πολιτισμό, με την παράδοση. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας χαρά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας πληρωμή. Το ότι η νεολαία με την επανεκκίνηση είναι παρούσα. Αυτό μας γεμίζει χαρά και ελπίδα και αισιοδοξία. Καλά να περάσουμε. Αμήν. Καλή θέση σε όλους και του χρόνου με υγεία. Λοιπόν, οφείλουμε να πούμε μια καλημέρα και στους μουσικούς μας εδώ πέρα, με τους οποίους θα μοιραστούμε όμορφες στιγμές σήμερα. Έτσι, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα. Περνάμε πολύ ωραία. Είμαστε στο Καστανοδάσος εδώ για άλλη μια χρονιά και ευχαριστούμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο που κάλεσε το συγκρότημά μας, τους εμπειροτέχνες, να πάρουμε μέρος και να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Οι οποίοι και αυτοί βγαίνουν πλέον μετά από 2-2,5 χρόνια. Μετά από 2,5 χρόνια, επιτέλους, εντάξει, πήραμε τις ζωές μας πίσω. Ήταν δύσκολες οι καταστάσεις που ζήσαμε. Δύσκολα, και πόσο, ναι, μάλιστα εσείς που εκφράζετε μέσω της μουσικής, μέσω αυτής της τέχνης, κάτι μοναδικό. Ελπίζω να μην ξαναρθούν τέτοια χρόνια. Ήταν δύσκολα. Αλλά από το καλοκαίρι και μετά το ευχαριστιόμαστε. Οι υπόλοιποι τι λένε, μια καλημέρα να πούμε και με τους υπόλοιπους. Βέβαια. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλή διασκέδαση. Έχει μια πολύ όμορφη μέρα. Οφείλουμε να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε. Πάρα πολύ ωραία.
Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Να είμαστε γεροί, να περάσουμε όμορφα και πάντα να ενταμώνουμε σε τέτοια. Να είμαστε γεροί. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο όμορφο Παλαιοχώρι, στην ημέρα Κάστανου για το 2022. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κόσμος για άλλη μια χρονιά, μετά από δύο δύσκολα χρόνια, αγκαλιάζει αυτή την εκδήλωση. Μας τιμά σαν σύλλογο, μας τιμά ως Δήμο, θα έλεγα, γιατί ο Δήμος προεξάρχησε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Παγκαίου, τον κύριο Φίλιππο Αναστασιάδη, στην κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Παγκαίου και στην πρόεδρό της, την κυρία Μυρσίνη Χρυσαφούδη, και σε όλους τους φορείς, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αλέξη Πολίτη, που βοηθάνε και στηρίζουν τις προσπάθειες του Πολιτιστικού Συλλόγου, τις προσπάθειες του χωριού μας και τις προσπάθειες του Δήμου γενικότερα. Βέβαια και τον κόσμο ο οποίος αγκαλιάζει αυτή την εκδήλωση και πραγματικά του έλειψε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι, Βαγγέλη? Φυσικά. Ο κόσμος είναι η δύναμή μας, αυτός μας στηρίζει και τον ευχαριστούμε θερμά. Όπως και φυσικά ένα τεράστιο ευχαριστώ, ίσως το μεγαλύτερο, γιατί σε αυτούς αξίζει, οι εθελοντές που οργανώνουν και βοηθούν σε αυτή την εκδήλωση. Και φυσικά το συμβούλιο μου, το Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου, τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Αυτό θα το πρέπει να το ξέρουν. Χορευτικά σχήματα από την ευρύτερη περιοχή με αντίστοιχους πολιτιστικούς συλλόγους. Φυσικά μας τιμάνε για άλλη μια φορά σύλλογοι από το Μυρτόφι, το σύλλογοι από τις Σέρες, από το Νέο Σκοπό, η Ελευθερούπολη, ο Σύλλογος της Δράμας, ο Σύλλογος του Βόλακα και φυσικά ο δικός μας Πολιτιστικός Σύλλογος με το μικρό μας τμήμα, που είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε σήμερα να σας το παρουσιάσουμε. Άφθονο κρασί λοιπόν, ψητά και βραστά κάστανα. Βεβαίως. Καλή διάθεση. Καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Άφθονο κρασί, ψητά και βραστά κάστανα. Σας περιμένουν. Μας περιμένουν για να γευτούμε και να χαλαρώσουμε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το καντήλι που έφεγε και τάγε η κόρη το μαντήλι. Πήγε και ο Μοντικός και πήρε το φυτίλι μέσα το καντήλι που έφεγε και τάγε η κόρη το μαντήλι. Στο μαντήλι. Πάει και η γάτα που έφαγε το κοντικό που πήρε το φυτίλι μέσα το καντήλι που έφεγε και κέναγε η κόρη το μαντήλι. Τιλι, η στόρη στο μαντήλι. Έφαγε τη γάτα που έφαγε το ποντικό που πήρε το φυτίλι μέσα το καντήλι που έφεγε και κένταγε η κόρη το μαντήλι. Τιλι, 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 της κόρης το μαντήλι. Πάει και το ξύλο που σκοτώσε το σκύλο που έφαγε τη γάτα που έφαγε το ποντικό που πήρε το φυτίλι μέσα το καντήλι που έφεγε και κέναγε η κόρη το μαντήλι. Τιλί, 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 της κόρης το μαντήλι. Ένας θα μας βοηθήσει εδώ. Λοιπόν, τι έγινε, άφθονο κάστανο, έτσι. Άφθονο κάστανο έχουμε για όλο τον κόσμο και άφθονο κρασί επίσης. Κάθε μέρα εδώ στο χωριό γίνεται χαμός. Είναι μια ωραία ημέρα σήμερα, μας έκανε ο καιρός. Όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Πραγματικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση του κόσμου, έτσι. Εννοείται, έτσι. Πόσα κάστανα μιλάμε. Τώρα αυτή τη στιγμή... Πάνω κάτω τώρα έχουμε μόνο αυτά εδώ πέρα που βλέπετε και πάλι τελειώνουν, γιατί ο κόσμος όπως βλέπετε περιμένει μέχρι να ψηθούν και όλα, έχουμε και τον βραστήρα, βράζουν και κάστανα. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, αρκεί να έχει ο κόσμος υπομονή
Εμείς την υπομονή του θέλουμε, αλλά εμείς θα τελειώσουμε. Θα τα ψήσουμε, θα τα δώσουμε και δεν μπορούν να φύγουν, να διασκεδάσουν. Στήσατε από βραδείς, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Σε 7 η ώρα είχαμε ετοιμασίες. Άρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά, είσαι εθελοντής. Είμαι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, είμαι υπεύθυνο τη Φιλαρμονική. Μαζί με τον Βαγγέλη και τα άλλα παιδιά. Εννοείται, εννοείται. Εξαιρετικά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε εδώ όλοι μαζί με καλή διάθεση. Πάρα πολύ καλή διάθεση μετά από 2 χρόνια εγκλωβισμού. Είμαστε στη γιορτή Κάστανου, Παλαιοχώρη 2022, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελευθερούπολη. Δάσκαλος φυσικά είναι ο Δημήτρης Φωτογράφος. Ήρθαμε για να χορέψουμε χορούς από τη Μακεδονία και να τιμήσουμε πάλι για ακόμη μια φορά τη Μακεδονία μας που είναι ελληνική. Το πιάσαμε το μήνυμα. Με πόσους χορευτές έρχεστε σήμερα, κύριε Φωτογράφε? Είμαστε περίπου στις 18-19 χορευτές. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν είναι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε εδώ? Όχι, έχει και άλλη φορά και ο Σύλλογος Ελευθερούπολης και εγώ προσωπικά με άλλο σύλλογο. Πλούσια η δράση γενικότερα και τις ημέρες αλλά και τους συλλόγους σας. Ναι, και αρκετοί σύλλογοι είναι καλεσμένοι εδώ. Μπράβο στους διοργανωτές. Μια πολύ ωραία εκδήλωση και σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσείς που καλύπτετε τέτοια γεγονότα. Να είστε και είστε πανταχού παρόν και ο Τέντκερο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Γεια σας, ναι, από τον Αμυγδαλαιώνα. Γιατί όχι, ο Παλιοχώρη είναι νομός Καβάλας, είναι κοντά στον Αμυγδαλαιώνα, ακριβώς απέναντί μας. Τιμούμε το Παλιοχώρη, την όλη προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος και είμαστε εδώ σήμερα και περνάμε πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, με άφθονο κάστανο και κρασί, έτσι. Άφθονο κάστανο είναι κάτι που μας αρέσει και το τιμούμε ιδιαίτερα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Είναι ωραία, είναι φανταστικά παιδιά. Ο κόσμος διασκεδάζει όπως βλέπετε. Μετά από χρόνια. Είμαστε πάλι εδώ. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Βλέπω και πολλοί κόσμο που μαζεύουν και κάστανα. Αυτό είναι σημαντικό, βέβαια. Σημαντικό. Έχουμε ένα, νομίζω, από τα καλύτερα χωριά εδώ της περιφέρειας. Και εύχομαι να συνεχίσει αυτή η παράδοση. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς βρεθήκαμε. Λοιπόν, αρκετός κόσμος ξεπέρασε τις προσδοκίες. Ξεπέρασε, το περιμέναμε άλλωστε. Λοιπόν, πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που εμπλέκονται για να γίνει αυτή η όμορφη μέρα. Τους συλλόγους μας, τον Δήμο, πάνω απ' όλα το Πολιτιστικό Σύλλογο και τους εθελοντές, φίλε Γιάννη. Παρόλο που τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα. Ψυχοθεραπεία είναι. Αν είμαστε καλά και ανταμώνουμε, όλα θα πάνε καλά. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πώς αισθάνεσαι σήμερα που ήρθες με την οικογένεια εδώ? Πολύ καλά. Έφαγες κάστανα? Ναι, πολύ ωραία. Ωραία είναι. Ναι. Μάζεψες? Όχι. Όχι, θα μαζέψεις όμως. Πήγαμε σε ένα μονοπάτι. Ένα μονοπάτι μοναδικό, έτσι φαντάζομαι. Ναι. Τι ομορφιά έχει, έτσι, αυτή ναι. η περιοχή. Πολύ ωραία είναι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και με τα φιλαράκια, βέβαια. Και με τους φίλους μας εδώ. Καλημέρα σας, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Όμορφη. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πρώτη φορά έρχεσαι? Ναι. Ναι. Το πάνω, ναι. Ενθουσιάστηκες, έτσι? Ναι, σίγουρα. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε επίσης. Χαίρομαι πάρα πολύ μετά από 2 χρόνια που βλέπω τόσο πολύ κόσμο. Να το χαρείτε, να το ευχαριστηθείτε, να χορέψετε μετά τα χορευτικά, μη φύγετε. Υπάρχουν φυσικά άφθονα κάστανα και κρασάκι να γευτείτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο Παγκαίου, το Δήμαρχο Φίλιππο Αναστασιάδη που σε κάθε τι που το ζητάμε απλόχερα μας το χαρίζει. Την Περιφέρεια για την άψογη συνεργασία. Μας βοήθησε πάρα πολύ, να ξέρετε, στην εκδήλωση αυτή. Εννοείται τον Πολιτιστικό Σύλλογο που τρέχει τόσες μέρες για να περάσετε εσείς όμορφα, τον Αντιδήμαρχο, την Πρόεδρο του χωριού, όλους όσους παραβρεθήκατε και είστε εδώ κοντά μας, σας ευχαριστούμε και του χρόνου με υγεία σας εύχομαι. Και ο Πρόεδρος του Συλλόγου, ο Πρόεδρος. Λοιπόν, γεια σας. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοχωρίου θέλουμε να πούμε μερικά ευχαριστώ. Αρχικά ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε για άλλη μια φορά κοντά μας. Ένα χειροκρότημα γιατί μετά από 2 χρόνια είμαστε εδώ. Μετά από 2 δύσκολα χρόνια. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Δήμο Παγκαίου και στον κύριο Δήμαρχο προσωπικά
Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κοινοφελή επιχείρηση Δήμου Παγκαίου και στην κυρία Μυρσίνη Χρυσαφούδη προσωπικά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην περιφέρεια της Καβάλας και στον κύριο Αλέξη Πολίτη προσωπικά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Σαραντούδη, τον αντιδήμαρχό μας προσωπικά. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στην πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Παλαιοχωρίου, την κυρία Αλεξάνδρα Αδαμίδου προσωπικά. Δυνατό χειροκρότημα για όλους αυτούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προσωπικό θέλω να πω στο Συμβούλιο μας, το Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου που αυτοί τρέχουν, εμείς φαινόμαστε. Και το μεγαλύτερο ευχαριστώ στους εθελοντές μας που χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Ανθρώπους που χωρίς να πάρουν ούτε ένα ευρώ διοργανώνουν όλο αυτό που χαίρεστε εσείς σήμερα. Να περάσατε καλά, καλή διασκέδαση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Μυριοφύτου το Σύμβολο, που θα μας παρουσιάσει χορούς από τον νομό Θεσσαλονίκης. Να φυτρώσουν τα λουλούδια, να τα μάσουν τα κουτσούδια. Για τα μάγια λένια μου, για σένα τους τα λένια μου. Να τα μάσουν τα κουτσούδια, να τα κάνουν φουτίς, φουτίς. Να τα κάνια λένια μου, για σένα τους τα λένια μου. Για λένια μου, για σένα τρούσα λένια μου, να τα βγάλουν στο παζάρι, να τα πάρουν οι ψάρι. Ένα καράβι πάει στη Θοδώρα, κοίταλο έρχει τη μωρή Θοδώρα, κοίταλο έρχει τη. Μω το δικό καράβι Θοδώρα, πάει στη δεν έρχει τη μωρή Θοδώρα, πάει στη δεν έρχει τη. Στα παραθύρια σου, Μαρή Θοδώρα, στα παραθύρια σου. Λάμπουν και τα φλουρούδια στο δώρα, πάνω στα στήθια σου, Μαρή Θοδώρα, πάνω στα στήθια σου. Κίνησαν τα καράλαβια, κίνησαν τα καράλαβια. Αν τα ζαγόρια να μωρέ γε μου, αν τα ζαγόρια να. Κίνησε κι ο καλός μου, κίνησε κι ο καλός μου. Να πάει στη ξένη πια μωρέ γε μου, να πάει στη ξένη πια. Ούτε γράμμα μου στενέλνει, ούτε γράμμα μου στενέλνει.
ούτε να δίνω για μωρέ γε μου, ούτε να δίνω για. Μου στέλνε ένα μαντίνι, μου στέλνε ένα μαντίνι, μη δω δεκα φλωριά μωρέ γε μου, μη δω δεκα φλωριά. Και που θα μένω, που θα με, που θα μένω ξένος βράδυ. Που θα με, που θα μένω ξένος βράδυ. Στη δεξιά τη γειτονίτσα. Κοίτα κορίτσια, πάνω τα βρίσκα στο γάμο. Πάνω τα βρίσκα στο γάμο. Τον καβγά πως θα το κάνω. Thank you.
Νομίζω ότι επειδή μιλάμε πολύ για τον κορονοϊό, καταλαβαίνει κανείς και από το σημερινό ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη. Το έχει ανάγκη να βγούμε, να διασκεδάσουμε. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Καλό είναι να συνεχίσουμε και βοηθάει και ο καιρός. Εικόνες είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε με τον τηλεοπτικό φακό του Σέντερ και τον Βαγγέλη Καραγεώρα εδώ στο Καστανόδασος, του δημοτικού διαμερίσματος του Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγκαίου, όπου πραγματικά η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, κάθε ηλικίας βρέθηκαν στο Καστανόδασος προκειμένου να απολαύσουν ψητά αλλά και βραστά κάστανα. Και του χρόνου με υγεία. Πράσινο μαντήλι, μωρέ πράσινο μαντήλι κι αερινή ποδιά. Thank you.
κενά. Στον εισβορόν ανεβαίνα, ανεβαίνα, κατεβαίνα. Ανεβαίνα, λέει, ανεβαίνα, κατεβαίνα. Ανεβαίνα, κατεβαίνα, πέντε βολές πάει κι αλλάξα. Πέντε βολές, πέντε βολές πάει κι αλλάξα. Πέντε βολές πάει κι αλλάξα, κι είχαν καμιά δεν αρέσα. Μόνε τη χάτσι, λέει, μόνε τη χάτσι, γιορτά κενά. Κάτσι Γιώργα κένα, που έχει τα μάτια τα παρδάλα. Όχι τα μάλλει, που έχει τα μάτια τα παρδάλα. Όχι τα φρύδια τα παρατάλα, τα φρύδια τα γαϊτανότα.